Κυρίε και κύριοι, κοντά μα στο στούντιο του Σκάι, ο καθηγητή γλωσσολογία και πρώην πρίτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώργο Μπαμπινιώτη, γνώστη των θεμάτων αυτών. Κύριε Μπαμπινιώτη, να σα καλωσορίσουμε και να σα ευχαριστήσουμε πολύ που είστε κοντά μα. Χαρά μου που είμαι κοντά σα. Λοιπόν, παρακολουθήσαμε το ρεπορτάζ. Είχαμε δει και το αίτημα του ουράνιου τόξου προ το Πανεπιστήμιο τη Θεσσαλονίκη τι προηγούμενε ημέρε, την αρνητική απάντηση του πρίτανη του Πανεπιστημίου. Ωστόσο, είδαμε σήμερα τον Υπουργό Παιδεία, τον κύριο Γαβρόγλου, να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διδασκαλία τη λεγόμενη Μακεδονική και στην Ελλάδα. Νομίζω το έχω γράψει και θα το επαναλάβω τώρα ότι αυτό είναι α, φοβερό, κέριο λάθος. Λάθος που αναγνωρίσαμε τη γλώσσα των Σκοπίων ως μακεδονική και μπορούμε να πούμε τι είναι αυτή η γλώσσα και λάθος να συνεχίζουμε επέκτασή της με μορφή διδασκαλίας στην Ελλάδα. Δεν είναι δυνατόν μία σλαβική γλώσσα, μία βουλγαρο-σερβική γλώσσα που είναι αυτή η γλώσσα, που γράφεται με κυριλικό αλφάβητο, ψευδόνιμη ως μακεδονική, γιατί η μακεδονική δεν είναι, σλαβική είναι ότι σλαβική είναι, να έρθουμε εμείς και να την περάσουμε στα πανεπιστήμια που και να την διδάξουμε. Είπατε κυρία καθηγητά ότι ήταν λάθος που αυτή εντάχθηκε στη Συμφωνία των Πρεσπών. Τι θα σημαίνει λοιπόν αν το προχωρήσουμε και ένα βήμα παραπέρα και αρχίζει αυτή η λεγόμενη μακεδονική γλώσσα να διδάσκεται και στην Ελλάδα. Είτε στο Πανεπιστήμιο όπως ζητούν ή όπου αλλού όπως το άφησε ανοιχτό και ο υπουργό. Ναι, σημαίνει μία ενδυνάμωση και έμεση αναγνώριση μιας μειονότητας η οποία ήδη έχει θέσει θέμα, αναφέρομαι στο ουράνιο τόξο, που ζήτησε από το Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας να διδάσκεται αυτή η γλώσσα και θεωρείται ότι είναι μία γλώσσα η οποία ομιλείται από ομιλητέ και κατοίκου τη Ελλάδος, στην περιοχή τη Φλόρινα, πράγμα που δεν αληθεύει. Θέλω να πω από την εκπομπή σα ότι εδώ έχουμε ένα άλλο μεγάλο ψέμα. Το οποίο η... είναι. Το οποίο είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί μιλούν την ελληνική γλώσσα, ελληνική συνείδηση έχουν, Έλληνε πολίτε είναι και απλώ κάποια άτομα μεγαλύτερη ηλικία γνωρίζουν εκ τα Σλαβομακεδόνικα. Αυτά τα συζητάνε κάποια, ξαναλέω, άτομα μεγάλης ηλικίας σε φιλικές συντροφιές, δεν έχουν καμία σχέση με συνείδηση, ελληνική συνείδηση, Έλληνες πολίτες, δίγλωση, ελληνικά μιλάνε, γιατί άκουσα και κάτι ότι μιλούν μόνο τη γλώσσα αυτή. Δεν πρόκειται γι' αυτό, πρέπει να προσέξουμε, γιατί συσσωρεύονται ψέματα γύρω από αυτό το θέμα, τα οποία είναι επικίνδυνα. Επικίνδυνα Βεβαίως, γιατί, κύριε Καθηγητά. Είναι επικίνδυνα. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που κρύβονται για τη χώρα η μας. Οι κίνδυνοι είναι να εισαγάγουμε τη διδασκαλία της δίθεν μακεδονικής. Την αναγνωρίσαμε σε ένα πρώτο επίπεδο, λανθασμένα και ε, το έχω πει με έναν τρόπο που δεν έπρεπε ποτέ να γίνει. Να το συνεχίσουμε αυτό αναγνωρίζοντάς την και η επέκτασή της είναι ότι υπάρχουν και κάποιοι που την μιλάνε εδώ, άρα πρέπει και αυτοί να αναγνωριστούν και μήπως αποτελούν μία μειονότητα λόγω της γλώσσας. Μα έχουμε Έλληνες που μιλάνε, τι μιλάνε, μιλάνε τα αρβανίτικα, μιλάνε τα βλάχικα, μιλάνε τα τσιγκάνικα, αυτοί έχουν θέμα μειονότητα. Αυτά όλα τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά θέματα και πρέπει αλλιώ να τα αντιμετωπίσουμε. Νομίζω ότι ανταμετω, αντιμετωπίζονται. τα πώ να αντιμετωπιστούν ότι δεν είναι δυνατόν στην ελληνική εκπαίδευση σε πανεπιστημιακό επίπεδο να διδαχθεί μία γλώσσα που ψευδόνυμα φέρει το όνομα μακεδονική, ενώ ξαναλέω αυτό πρέπει να ακουστεί από την εκπομπή σας, είναι μία βουλγαροσέρβικη γλώσσα, εξερβισμένη επί τίτο, mm -hmm. σλαβική γλώσσα, που γράφεται με το κυριλικό αλφάβητο, δεν έχει καμία σχέση με τα ελληνικά και με τη Μακεδονία. Απλώς, επειδή το όνομα είναι ταυτότητα, πήραν το όνομα και την είπαν Μακεδονική, κάνοντας έμεσα αναφορές στον πολιτισμό της ελληνικής Μακεδονίας, στην ιστορία της ελληνικής Μακεδονίας. Αυτά είναι άγρια παιχνίδια, τα οποία πρέπει κανείς να τα αντιμετωπίσει με μεγάλη σοβαρότητα. Για να είμαστε δίκαιοι, στην Συμφωνία των Πρεσπών προβλέπεται ότι δεν υπάρχει, δεν αναγνωρίζεται μειονότητα ε, μακεδονική στην Ελλάδα. Αλλά άλλο το τι γράφει εκεί και άλλο τι αρχίζει να γίνεται. Άρα εσείς λέτε ότι αν γίνει αυτό εν τέλει, όπω αφήνει ανοιχτό ο Υπουργός, ενδεχομένω να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση, αναγνώριση μειονότητας. να αναγνώριση μιονότητας, Να έχουμε κίνδυνο. Πώ θα ε, εκμεταλλευτούν αυτό το θέμα, το ουράνιο τόξο και άλλοι επιτίδιοι για να στηριχθούν επάνω, να δεχθούν ότι υπάρχει ένας αριθμός ανθρώπων που μιλάει αυτή τη γλώσσα, άρα λόγω γλώσσας αποτελούν μια μειονότητα που χρειάζεται προστασία, που συνδέεται με τα σκόπια. Αυτά, ξαναλέω, είναι επικίνδυνα πράγματα και μου κάνει εντύπωση πω ο Υπουργό Παιδεία τόσο εύκολα αντιμετωπίζει το θέμα. Ευτυχώ, ο Πρίτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονία αντέδρασε σωστά και είπε ότι αυτή η γλώσσα δεν μπορεί να διδαχθεί. Μάλιστα. Κύριε Παπινιώτη, θέλω να σα ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σα στο δελτίο μα.